λοιπόν ότι κάνει κρύο απόψε. Είναι μια κρύα βραδιά, αλλά έχει πολύ μεγάλη ζέστη μες στην καρδιά μας. Γιατί είμαστε εδώ, κάποιοι και κάποιες, για να στηρίξουν την προσπάθεια της νέας κυβέρνησης να πετύχει το πρόγραμμά της. Κάποιοι, σαν και εμένα παραδείγματος χάρη, είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε τους αγώνες, το νήμα των μεγάλων συγκεντρώσεων, των αγανακτισμένων, των πλατιών και των αγώνων 5 χρόνια ενάντια στα μνημόνια, στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να συνεχίσουμε τον αγώνα για να πάρουμε πίσω ό,τι μας έχουν αφαιρέσει με δύο τρόπους αυτά τα 4,5-5 κοντά χρόνια οι κυβερνήσεις που πολιτεύονταν σύμφωνα με τις ανάγκες των δανειστών και κυρίως να πάρουμε πίσω την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό μας ενώνει όπως μας ένωνε και σε όλη την περίοδο που καταφέραμε τελικά μέσα από την κυβερνητική ανατροπή να βάλουμε τις βάσεις για να ανατραπεί και αυτή η πολιτική. Συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα για να στηρίξουμε την κυβέρνηση, τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Ανεξάρτητο Ελλήνων. Όλοι μαζί οι Έλληνες πρέπει να παλέψουμε, να δείξουμε ότι θέλουμε την αλλαγή, ότι έχουμε φτάσει στο αμήν με την λιτότητα, ότι θέλουμε ανάπτυξη, ότι το χρέος δεν το θέλουμε εμείς που δημιουργήθηκε, ότι ήταν η πολιτική μας που ήταν διαφθαλμένη, που και οι Γερμανοί είχαν και αυτό το δικό τους μερίδιο ευθύνης. Και τώρα πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον και πώς θα πάμε μπροστά. Για μια Ελλάδα δυνατή, για μια Ελλάδα ελεύθερη, για μια Ελλάδα που να μην χρωστάει και να μην είναι υποδουλωμένη μέσα εισαγωγικά, είτε οικονομικά, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε άλλες κυβερνήσεις. Σήμερα εδώ στην πλατεία Δημαρχείου της Βέρειας, όπως και σε κάθε άλλη πόλη της Ελλάδος, ένα παλαϊκό συλλαλητήριο για να συμπαρασταθούμε στις προσπάθειες της κυβέρνησης για την αξιοπρέπεια και την νίκη του λαού. Όλοι έχουν καταλάβει πλέον ότι είμαστε ενωμένοι σε ένα κοινό αγώνα. Ο αγώνας είναι για τη χαμένη μας αξιοπρέπεια, για την εθνική κυριαρχία και να δώσουμε ένα μήνυμα στην Ευρώπη και στους άλλους λαούς ότι και αυτοί θα πρέπει να σηκωθούν και να αντιδράσουν σε κάθε τι φιλενέο, φιλελεύθερο, αντιδραστικό και το οποίο βάζει φιλιά στο λαιμό των λαών για πρόοδο και για προκοπή. Κάνε μου ένα σχόλιο για τη συνάντηση Βαρουφάκη και Ντάισεμπλουμ. Ουσιαστικά το σύνθημα για τέτοιου είδους εκδηλώσεις το έδωσε και ο Αλέξης ο Τσίπρας, αλλά περισσότερο ο Γιάννης ο Βαρουφάκης, με την αντρίγια του στάση απέναντι στον Ντάισεμπλουμ, η οποία επέφερε και τον γνωστό εκνευρισμό. Και αυτό πρέπει να το βλέπουν όλοι σε όλη την Ευρώπη οι πολίτες, ότι όσο πιο πολύ αντιστεκόμαστε, τόσο πιο πολύ τους εκνευρίζουμε. Σαν ανεργή ένιωθα την υποχρέωση ότι πρέπει να είναι εδώ. Και πιστεύω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι η αλλαγή έρχεται από τα κάτω. Μόνο όταν συνειδητοποιήσουμε, και από ό,τι φαίνεται σήμερα το έχουμε συνειδητοποιήσει, ότι η αλλαγή είναι στη δύναμη τη δική μας. Η φωνή που θα ακουστεί σήμερα είναι η φωνή όλων των Ελλήνων.
μάλιστα όλων των ανθρώπων κατά τη διαδρομή. Εμένα δεν έχει Ελλάδα, δεν έχει σύνορα. Στην παγκόσμια κρίση, νομίζω ότι έχει ξεκινήσει με την κοινότητα του Καλάθου και είναι θέμα χρόνου να σταματήσει. Θέλω αξιοπρέπεια σε όλου του τομεί. Βαρέθηκα, κουράστηκα. Βρεθήκαμε εδώ σήμερα να στηρίξουμε την προσπάθεια της κυβέρνησης απέναντι στους Ευρωπαίους. Θεωρώ ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Σας συντονιστική των ανεξαρτητών νομιμαθίας, είμαστε εδώ να στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τους πολιτευτές μας. Πρέπει να πάμε καλά τα πράγματα και το καλό της χώρας. Περιμένουμε. Και περιμένουμε πια. Περιμένουμε να βάλουμε τις βάσεις τουλάχιστον σήμερα για μια καλή διαπραγμάτευση. Να βρούμε και το μέρος και τον τρόπο και την οδό που θα χρησιμοποιήσουν για να καλυτερεύσουν τα πράγματα στη χώρα μας. Σήμερα για πρώτη φορά μαζευτήκαμε μέσα σε συλλαλητήριο στην Τριβέρεια, στην Ομαθία για συμπαράσταση στην κυβέρνηση, στην πιο μεγάλη και πιο κρίσιμη σύνοδο κορυφής που διακυβεύεται όχι μόνο το μέλλον της Ελλάδας, αλλά και το μέλλον της ολόκληρης της Ευρώπης. Σε μια μεγάλη προσπάθεια με τη στήριξη μεγάλων χωρών όπως Αμερικής, όπως Ρωσίας, πρόσφατα και της Κίνας, προσπαθούμε να περάσουμε το μήνυμά μας. Τέλος στη λιτότητα. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Για πρώτη φορά συλλαλητήριο στήριξη στην κυβέρνηση. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Αν όχι σήμερα το βράδυ, στην επόμενη σύνοδο κορυφής να έχουμε μια οριστική λύση για τη διαλλαγή του χρέους της Ελλάδος. Είμαι εδώ σήμερα, όπως ακριβώς είναι και πάρα πολλοί άλλοι κόσμος, όλες τις πλατείες των μεγάλων πόλεων της Ελλάδος, για να στηρίξω την νεοεθνική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στις διαπραγματεύσεις που κάνουμε τους ευρωπαϊκούς εταίρους. Είμαστε εδώ για το μέλλον των παιδιών μας βασικά. Για να δώσουμε μία διέξοδο σε αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας, να δείξουμε ότι ο λαός είναι στα όρια του και ότι στηρίζει σύσσωμος την ελληνική κυβέρνηση στις αποφάσεις της και στη διαπραγμάτευση που κάνει.
Αντίσταση και πάλι!